Κυρία Ζερβού, ποια είναι η εξέλιξη σχετικά με την έβρεση στέγης για το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Μυτιλήνη? Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης έκανε δεκτό το αίτημά μας και έτσι αυτές τις μέρες εξέδωσε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος. Εμείς έχουμε βρει κάποιον χώρο, πιστεύουμε ότι είναι καλός. Εκεί θα είναι οι μόνιμες αιμοδοσίες μας. Βέβαια δεν μπορεί να είναι όπως το επιμελητήριο που ήταν ένας πολύ μεγάλος χώρος με πάρα πολλά καλά, αλλά και αυτό είναι, υπάρχει προσβασιμότητα, είναι φωτεινό. Τέλος πάντων θα γίνει ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος για τους αιμοδότες. Πού βρίσκεται αυτός ο χώρος? Βρίσκεται στο πάρκινγκ κοντά στη ΔΕΗ. Εκεί θα μπορούν εκτός από μας να τον χρησιμοποιήσουν και για άλλους συλλόγους κυνηγών και ξέρω εγώ, για να μην ανεβαίνουν στο νοσοκομείο. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε και μέσω κάποιας ΜΚΟ τρεις καρέγκλες αιμοδοσίας, ώστε να είναι έτοιμος να δεχθεί ανά πάσα στιγμή τους αιμοδότες, για να μπορέσουμε κι εμείς να ησυχάσουμε λίγο, γιατί το θέμα της στέγης μας είχε απασχολήσει εδώ και 3 χρόνια περίπου πάρα πολύ. Και προκειμένου να είναι ένας χώρος προσιτός και στους αιμοδότες, ναι, αλλά και γενικότερα να διευκολύνει και τις εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνεται ένα τακτά χρονικά διαστήματα. Σίγουρα, ναι. Πιστεύω ότι είναι κατάλληλος. Δεν βρήκαμε, τουλάχιστον ψάχναμε αρκετό καιρό. Αυτός ο χώρος πιστεύω ότι καλύπτει τις περισσότερες ανάγκες μας. Είναι αρκετά μικρότερος από το επιμελητήριο, αλλά εντάξει, ας μην είμαστε και υπερβολικοί. Σε πόσο χρονικό διάστημα? Πιστεύουμε ότι η αιμοδοσία 14, 15, 16 Ιουνίου, που είναι και η Παγκόσμια Μέρα του Εθελοντή Αιμοδότη, θα συνδυαστεί βέβαια με μια μεγάλη εκδήλωση που πιστεύουμε θα μπορέσουμε να την κάνουμε με έναν μικρό μαραθώνιο, με μια ποδηλατοδρομία και με διάφορα άλλα, και να κάνουμε και τα εγκαίνια μαζί αυτής της αίθουσας. Πιστεύω ότι θα είναι έτοιμη.